Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στα 13 λεπτά και μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Arson Air. Ξάνθος Τσαλτίδης, ο Σονούπου, κάπου εδώ πρέπει να τριγυρνάει, και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, σήμερα Τετάρτη 24 του Γενάρη, με όλη την ειδησιογραφία και τα τελευταία νέα από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. FM κενό, τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα, σε μια ημέρα που έχει αγωνιστική δράση, έχει το παιχνίδι του μπασκετικού Άρη στις 7.30 με την Μπεσικτάς στο Νικ Γκάλης Χολ, παιχνίδι το οποίο θα ακούσετε ζωντανά φυσικά από το Λίμπερο 107,4. Θα έχουμε και μετά τις 6 μια πρώτη σύνδεση με το Παλέ και τον Γιάννη τον Παραπονιάρη αλλά και το Σταμάτη του Μουρελή, όπου θα είναι εκεί. Θα πάμε και εμείς μετά να τους βρούμε φυσικά και θα μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ πριν από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για ένα μπασκετικό Άρη βέβαια, όπου το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα διοικητικά και στην επόμενη μέρα της ΚΑΕ, αναμένοντας τις τελικές αποφάσεις του Νίκου Λάσκαρη μετά και από το ραντεβού που είχε με τον Λευτέρη Αρβανίτη χθες στην Αθήνα. Και τι? Α, εμφανίστηκε. Ναι, εμφανίστηκε. Ναι. Με κόβει το ρυθμό, ρε Χρυσάνη, δηλαδή τώρα. Τι να κάνω, πάω να βγάλω το βουό να δούμε. Πάω να βγάλω την κάθετη πάσα δηλαδή και μου την κόβει. Ναι, δεν γίνεται. Σαν το Λότα είσαι. Σαν το Λότα. Λοτάρα, μια χαρά είναι. Τι έχει, τον πολεμάτε. Λοτάρα. Λοιπόν. Μόλι πήγε να τρέξει, κρατούσαμε να μην τρέξει. Πρώτο παιχνίδι ήταν το παιδιού, ρε Χρυσάνη. Ρυθμό δεν έχει. Στο πρώτο παιχνίδι ο παίκτη δεν τρέχει. Εσύ όταν μπήκε την πρώτη φορά στο στούντιο να κάνει εκπομπή πριν 22 χρόνια. Είχε ρυθμό. Βέβαια. Ε? Βέβαια. Είχε ρυθμό. Ναι. Βέβαια, Τσαλτίδη είχε. Σίγουρα δεν περπατούσα. Δεν χρειαζόταν να περπατήσει, Χρήσανδε. Χρήστο, σε ποιο κανάλι είναι το ματ? Αυτό που κάνει δεν είναι ραδιοφωνικό. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Να μιλά μακριά από το μικρόφωνο όμω. Το έχω πει 15.000 φορές που το έχουν κάνει άλλοι. Το έχουν κάνει άλλοι 22 χρόνια στα Σαρτζιανά τη πόλη. Εντάξει. 22, τεράστια. Τόσο πολλά. Τόσα πολλά. 22. Πόσα? 21. Πόσα? 21. Πόσο έχουμε, 18. 18, ναι. Κουνάει και το μικρόφωνο, το κάνει. Παραπάνω είναι. Για μήνυση είναι. Κάτσε να σκεφτώ. Περίμενε. Το 99 δεν ξεκίνησες? Όχι. Πότε? Το 99. Το 98. Σε ραδιόφωνο, όχι δημοσιογραφία. Στο ραδιόφωνο. Στο Μετρόπολης. Στο Μετρόπολης. Το 97. 97, ρε φίλε. Όχι, μπορεί το 96. 97 ήμουν σίγουρα. Γιατί έφυγα, έκανα εκπομπές και έφυγα 98 ΑΕΣΟ ήμουνα. Έφυγα φαντάρος ενώ έκανα ήδη εκπομπές. Έχουμε κι αυτό, ναι. Άρα ήμουνα σίγουρα όλο το 97. Ήμουν και το 96. Το 96 ήμουνα. Όταν εγώ ήμουν 6 χρονών, δηλαδή, εσύ ξεκινούσες. 96. Πορ. Άρα 22. Τι χάσμα γενναιών είναι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. 22. Παιδάκι. Τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Τα παιδάκια, λοιπόν. Στον Α103 με Γιώργο Ζαγόρα να κάνει βραδινές εκπομπές. Ο πρώτος που κάνει εκπομπές, ο Γιώργος. Ναι. Έκανα μεταδόσεις Άρη. Πώς παίρνουμε τώρα εμείς κάποιον και στέλνουμε και κάνει μετάδοση. Ναι. Άρη ποδόσφαιρο. Το 96. Εντάξει. Είναι μια αλήθεια ότι μεγαλώσαμε με Χρήστο Τσαλτίδη. Αλήθεια είναι αυτό. Και με, χωρίς να είναι μεγάλο. Και μάλιστα. Με Αλέξη Σαββόπουλο στο γκολ τον διάβαζα, τον Αλέξη, το θυμάμαι. Στο Sport Day. Όχι, και στο site, ρε. Α, στο γκολ. Όχι στο γκολ του ομίλου. Όχι στο γκολ του ομίλου. Ναι. Το άλλο, ναι. Που ναι. Διαβάζαμε Αλέξη Σαββόπουλο. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Πρόσφατο ήταν αυτό που διάβαζε. Εντάξει, εμείς μάθαμε σαν μικρά παιδιά. Μπάσκετ, ποιον διάβαζε? Δάσκαλο. Ναι, διάβαζε τα μάτια μου, Ρελί. Και την Μουρέλα, ναι. Εντάξει. Σπορ του Βορρά αγόραζε, δηλαδή, γιατί ο Γιάννης εκεί έγραφε. Αγόραζα. Τότε που ήταν ακόμα που βγαίναμε και τρένα πρωτοσέλιδα. Πάρει τσελεπίδι διάβαζα. Τσελεπάρει. Μετροσπορ. Μετροσπορ. Τότε που ήταν. Πουλούσε 17.000 φύλλα, 18 την μέρα. Άλλες εποχές για τις εφημερίδες. Λοιπόν, μετά το ίντερνετ. Τον πρόεδρο τον είδες με την κίτρινη τη φόρμα? Τον είδα. Καταρχήν υπάρχουν αυτές οι φόρμες να πάω να αγοράσω μία από την κουτί. Μπορεί να είναι μόνο αποκλειστικές. Είναι μόνο, ναι. Όχι, είναι μόνο της ομάδος. Η ομάδα έχει τέτοιες, το ξέρω. Ανέβασε, για όσους δεν καταλάβατε, ένα Insta story ο Θόδωρος Καρπίδης. Το βάλαμε ή όχι ακόμα? Όπου να νομίζω μπαίνει. Μπράβο. Αν δεν έχει μπει ήδη. Να πάνε και οι συνάδελφοι να το βάλουν. Ναι. Θα μπει όπου να είναι. Από το αεροπλάνο. Ναι. Επιστρέφει στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη για να δρομολογήσει τις εξελίξεις σε αρκετά επίπεδα και το μεταγραφικό φυσικά, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο προσκήνιο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Με το όνομα του Πάτρικ Βουόνα Δεσπόζη. Γιατί γελάτε? Γιατί βλέπω ότι ο Γκάτος λέει ποιο 97, το 97 γεννήθηκα. Γκάτο λοιπόν το 96, όχι το 97. 1996. Το 95
Τα παιδάκια. Το 95 πότε αποφύτησα. Το 95 τελείωσα το σχολείο. Το 95 είμαστε 5 χρονών, ήρθαν δηλαδή, για το Θεό. Ναι, σκέψου τώρα τι έχουμε κάνει. Και το 1996 πήγα στην Αθλητική Μακεδονία Στράκη. Θα μπορούσα να είμαι παιδί σου δηλαδή. Μπορεί να έχω ένα αντίστοιχο. 1996. Και μετά, είτε μέσα το 96 είτε αρχές το 97, πήγα στο Μετρόπολης. Μάλιστα. Την ημέρα που θα αποσυρθείς, φίλε, θα κάνω μια ανασκόπη στην καριέρα σου, η οποία είναι γνωστή. Έχει λέτε, ακόμα πολλά χρόνια. Έχει ακόμα πολλά χρόνια. Έτσι. Είναι μια αλήθεια αυτό. Απλά δεν είμαι ενεργός ρεπόρτεράρι, έχω εσάς. Όχι είσαι. Ρεπόρτερ δεν είμαι, δεν λογίζομαι. Ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ είναι παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνα και τέτοια. Εσύ δεν παίρνεις τηλέφωνα. Εσάς. Εσάς. Εγώ, άμα χρειαστεί, σε υψηλό επίπεδο. Ναι, εντάξει, εσύ είσαι πλέον και το υψηλό επίπεδο. Τώρα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Κάνα δύσκολο. Κάνα δύσκολο, ναι. Αυτά τα υψηλόβαθμα. Μα έρφροντιστέ. Με του υψηλόβαθμα, ναι. Λοιπόν. Είπαμε λοιπόν για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα πούμε και άλλα συνέχεια. Έχουμε και ένα ραντεβού. Έχει επιχειρήσει να πάρει τον Καρυπίδη τηλέφωνο, όχι τώρα που γυρνάει, τις μέρες που είναι στην Κίνα. Να ακούσεις πώς μιλάει το τηλέφωνο. Όχι. Γιατί. Γιατί είναι ακριβώς το ίδιο με όπως διότι τον παίρνεις εδώ. Απλά καθυστερεί λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Παγίδα ήταν η ερώτηση. Παγίδα. Παγίδα. Λοιπόν. Παγίδα. Λοιπόν. Τι έχεις να πεις, τι είπες τώρα. Είπαμε για το ποδοσφαιρικό, ναι. Άρα έχουμε και ένα ραντεβού μετά τις 5.30 προγραμματισμένο να μιλήσουμε λίγο για την ομάδα. Με ένα άτομο έτσι που ανήκει στην οικογένεια του Άρη και έχει κάτσει και στον πάγκο της ομάδας. Για τον μπασκετικό Άρη θα τα πούμε πιο αναλυτικά και συνέχεια βέβαια και μετά τις 6 που θα έχουμε και μια πρώτη σύνδεση με το Παλέ. Είμαστε αναμονή των οριστικών αποφάσεων του Νίκου Λάσκαρη μετά και από το ραντεβού που είχε με τον Λευτέρη Ερβανίτη. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο γενικότερα μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Το οποίο θες να κάνεις. Ναι. Τα κάνω, ναι. Θα κάνω. Απλά να ανακοινώσω τη λύση συνεργασίας του All About Aris με τον Άκη Τσαλίκογλου. Τον απολύω αυτή τη στιγμή στον αέρα. Για το μήνυμα που μου στείλε. Δηλαδή. Από τον απολύω, από τον All About Aris. Μπορώ να δω το μήνυμα. Άντε, τελειώνετε, μας πρίξατε. Με την καριέρα μου. Τη δικιά μου, έτσι. Ναι, τη δικιά μου. Τον απολύω. Να, το λέω live, δημόσια, τέλος. Μάλιστα. Το τελειώσαμε. Δεν ανήκει στο δημοσιογραφικό team του στάθμου πλέον ο Άκη Τσαλίκογλου. Μάλιστα. Εντάξει. Θα πάρω μόνο το γιο του. Εγώ τον στηρίζω. Ποιον? Τον Άκη. Τον κουμπάρο μου. Κάτωσε. Πω, τι κολοτούμπα είναι αυτός. Τέλος πάντων. Καλά. Λοιπόν, για μπάσκετ. Για μπάσκετ. Να ξεκινήσω ανάποδα. Υπάρχουν κάποιοι. Κάποιοι. Υπάρχουν κάποιοι που λένε από χθες. Μάλιστα. Από χθες τα λένε αυτοί οι κάποιοι. Που βλέπω διάφορα σχολεία. Ναι. Γιατί ναι. Δεν έδωσε λευκό κατευθείαν την ομάδα, λέει στον Αρβανίτη ο Λάσκαρης χθες το βράδυ για να μην χάνουμε χρόνο. Επειδή άκουγα το τέλος της εκπομπής του Γιώργου, που βγήκε ένας Αριανός στο τέλος, ναι. Και έλεγε η μόνη λύση είναι να δοθούν οι μετοχές από το Λάσκαρη κτλ. Ναι. Επίσης ακούω και συναδέλφους να το λένε. Ναι. Ότι πρέπει να δοθούν οι μετοχές από το Λάσκαρη, να μα φύγει ο Λάσκαρη. Δεν μπορεί να δώσει τις μετοχές, το έχουμε. Εγώ συμφωνώ και ευθυγραμμίζομαι 100% και είναι κάτι το οποίο το λέμε όχι τώρα. Ναι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αποτέλεσμα διάφοροι σωτήριδες, καπότηδες κτλ. Οι οποίοι είχαν ένα συγκεκριμένο ρόλο από εκεί από τη Βόνιτσα, τη Στουτγκάρδη και την Παλαιοχώρα, μας ξεφωνίζαν και στοχοποιούσαν στο Facebook. Βέβαια, πλέον ο κόσμος έχει την κρίση να καταλάβει πότε κάποιος είναι εγκάθετος και πότε όχι. Ναι. Ότι πρέπει ο Λάσκαρης να αποτελέσει παρελθόν με κάθε τρόπο από τον Άρη, πρέπει. Απλά να σημειώσω το εξής. Στον Άρη, το έλεγα και με έναν ακροατή προχθές, ναι. Στον Άρη έχουμε μπερδέψει το πρέπει και ποιο είναι το ιδεατό, το θέλω που υπάρχει. Με το μπορεί να γίνει. Ναι. Μπορεί να πραγματοποιηθεί. Γίνεται να πραγματοποιηθεί. Είναι νόμιμο να πραγματοποιηθεί. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί. Το ιδανικό είναι αυτό είναι. Να φύγει ο Λάσκαρης και να έρθει ένας επενδυτής. Ο οποίος θα πληρώσει τα χρέη. Γιατί ακούω. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα στον Άρη δεν είναι κάποια λύση βραχυπρόθεσμη κτλ. Πρέπει να δει μια μόνιμη λύση με ανθρώπους με λεφτά οι οποίοι θα πάρουν και τις μετοχές. Ναι, αυτό είναι. Μπράβο, παιδιά. Αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται ο Άρης. Έναν με λεφτά να έρθει να πάρει τις μετοχές από τον Λάσκαρη, να τον διώξει τον Λάσκαρη, να πληρώσει τα χρέη και να έχουμε ομαδάρα. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Άρα δεν πρέπει να πάμε σε λύσεις βραχυπρόθεσμες. Δηλαδή τι, ο Αρβανίτης παράδειγμα που δεν έχει λεφτά ή που ο Λάσκαρης δεν του δίνει τις μετοχές. Γιατί εκείνη η ουσία των λεγόμενων κάποιων ανθρώπων. Επειδή όμως δεν μπορούν να βγουν στα ίσια και να πούνε όχι στον Αρβανίτη, δεν γουστάρουμε τον Αρβανίτη, δεν θέλουμε τον Αρβανίτη όποιον άλλον Αριανό θα πάει να το παλέψει,
μας βάζουν σε τέτοιου είδους διλήμματα. Εμείς λοιπόν εδώ θα πούμε το εξής. Υπάρχει αυτό που πρέπει να γίνει και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε 100%. Το πρέπει να γίνει είναι αυτό που περιέγραψα λίγο πριν. Να αποχωρήσει ο Λάσκαρης, να παραχωρήσει τις μετοχές, να έχουμε νέο ιδιοκτήτη και αυτός ο ιδιοκτήτης να έχει λεφτά. Ή αυτοί που θα έρθουν να βάλουν κάποια λεφτά. Ή σε κάθε περίπτωση να απεμπλακούμε τελείως από την οικογένεια Λάσκαρη. Ναι, αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Αλλά πάμε λίγο και στο τι μπορεί να γίνει. Στο τι γίνεται. Γιατί το προηγούμενο εξάμηνο υπήρχαν αυτοί που συνέχιζαν να υπερασπίζονται τον Λάσκαρη και να μας λένε ότι είμαστε τρελοί που λέγαμε για την διαφήμιση του ΟΠΑΠ. Οι Τουρκολάγνοι. Υπήρξαν και οι Τουρκολάγνοι. Που θα έφερναν τα λεφτά οι Τούρκοι και τα λοιπά και τους πολεμούσαμε εμείς τους Τούρκους. Δεν τους θέλαμε, τους πολεμούσαμε. Γιατί ήμασταν εθνικιστές ή οτιδήποτε άλλο. Όχι γιατί βλέπαμε ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι οποίοι έμεσα στήριζαν τον Λάσκαρη λοιπόν. Οι άμεσα. Ακόμα και οι άμεσα βέβαια τώρα έχει γίνει κυβίστηση και δεν τον στηρίζουν. Αλλά οκ, okay, άλλο θέμα αυτό. Και υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι μονίμως και γίνεται πάντα αυτό και έχει γίνει και στον ποδοσφαιρικό Άρη αυτό στο παρελθόν. Λέμε τη γνωστή φράση με τους μπούλους και τα λοιπά, τους μοιράζουμε χωρίς να βλέπουμε ποια πραγματικά μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Αν υπάρχει κάποιος επενδυτής διαθέσιμος και κάποιος να αναλαμβάνει τα 3,5 εκατομμύρια χρέη που έχει αφήσει ο Λάσκαρης οτιδήποτε, πολύ ευχαρίστως να τον δούμε να παρουσιαστεί. Αλλά εδώ εγώ μέχρι στιγμής βλέπω να υπάρχει μια κίνηση αργιανών επιχειρηματιών που την ονομάτισε ο Παπακυριάκης και την ονομάτισε βάζοντας μπροστά ένα μάνατζερ. Ναι. Τον Παναγιώτη τον Καπάζογλου. Ναι, ναι. Και αν θέλετε το επεκτείναμε και λίγο παραπάνω εμείς λέγοντας ότι υπάρχει και ο Ζουλιάμης. Και όντως ήταν στον ΚΑΟΔ. Τι να πούμε, να το αποκρύψουμε, να πούμε ότι είναι ψέματα. Αφού ήταν στον ΚΑΟΔ. Ήταν. Και έφτασε ο ΚΑΟΔ εκεί που έφτασε. Ναι. Αφού αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί πέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Να το αποκρύψουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή απέτυχαν στον ΚΑΟΔ θα αποτύχουν και στον Άρη να αναλάβουν. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά εγώ εκνευρίζομαι αυτούς που στοχευμένα παρουσιάζουν κάτι ή δεν παρουσιάζουν κάτι άλλο. Που αποκρύπτουν κάτι τρίτο. Που δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Καπάζογλου. Παρόλο που την είπε ο κύριος Παπακυριάκης. Τη συγκεκριμένη λέξη. Και το συγκεκριμένο άνθρωπο. Τη βλέπετε να κυκλοφορεί. Βλέπετε να κυκλοφορεί για πρόταση από Καπάζογλου. Παρόλο που το είπε. Όχι. Λίγοι το λέμε. Όπως επίσης και από την άλλη πλευρά, το τι συμπεριλαμβάνει η πρόταση Αρβανίτη. Φυσικά και δεν είναι το ιδεατό. Υπό ποια έννοια. Δεν έχει ο Λευτέρης χρήματα τόσα όσα για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Τι έχει όμως. Έχει μια εμπειρία σε μια παρόμοια κατάσταση. Έχει ένα παράσημο ότι κατάφερε στην παρόμοια κατάσταση να πετύχει, να γλιτώσει την ομάδα. Τον ξέρουμε, μας ξέρει. Όλοι γνωρίζουμε τι μπορεί να προσφέρει. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το ταβάνι του επίσης. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή που είμαστε έτοιμοι, βυθίζεται ο Τιτανικός και είμαστε έτοιμοι να πέσουμε στα παγωμένα νερά, εμείς λέμε «Α, δεν θέλω φουσκωτό να με παραλάβει γιατί μπορεί να έρθει ο Καρχαρίας να το δαγκώσει και να τρυπήσει. Θέλω να έρθει ένα πλοιάριο εξοπλισμένο και με ένα πενιντάρι σαν αυτά που έχουν τα Λεοπάρτ για να καθαρίζω τους Καρχαρίες. Γιατί αυτό κάνουμε. Βυθίζεται το καράβι ο Τιτανικός. Έχει ένα φουσκωτό μπροστά που θα μας σώσει. Αλλά λέμε, άμα δεν δώσει τις μετοχές ο Λάσκαρης, λες και μπορούμε να του τις πάρουμε. Λες και υπάρχει κάποιος διαθέσιμος για να το κάνει. Λες και μπορείς να τις αγοράσεις αν βρεθεί επενδυτής. Γιατί θυμίζω σε όλους ότι οι μετοχές στη δεδομένη χρονική στιγμή, αγαπητοί φίλοι, είναι δεσμευμένες με δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση που από την πρώτη στιγμή σας έχουμε πει από εδώ και θέλω να μας ακούτε μερικές φορές και να διαβάζετε αυτά που λέμε, δεν είναι κατασχεμένες, δεν ανήκουν στο Λετωνό, ούτε τις έχει πάρει κανένας. Αλλά η δικαστική απόφαση λέει πάρα πολύ απλά ότι ο κύριος Λάσκαρης δεν δύναται
απαγορεύεται να τις μεταβιβάσει. Έχει τεράστια διαφορά. Είναι κατασχεμένες, είναι δεσμευμένες και δεν μπορεί να τις μεταβιβάσει. Ενώ λοιπόν υπάρχει μια δικαστική απόφαση που λέει ότι δεν μπορεί να τις μεταβιβάσει, εμείς καθόμαστε και συζητάμε και λέμε για να έρθει, για να έρθει να αναλάβει κάποιος να δώσει τις μετοχές ο Λάσκαρης. Ρε και να θέλει, δεν μπορεί. Να σου κόψει. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι. Θα μου το κόψει. Περίμενε, μην μου κόβεις τη φορά τώρα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι να γίνει μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να αλλάξει η μετοχική σύνθεση η ΚΑΕ. Mm-hmm. Να μπουν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ με βάση το τωρινό μετοχικό κεφάλαιο και αυτά που έχει ο Λάσκαρης, ώστε το ποσοστό του Λάσκαρη να πέσει κάτω από το 50%. Και αυτός λοιπόν που θα βάλει τα 2 εκατομμύρια ευρώ να πάρει την ΚΑΕ. Αυτό είναι και το ιδεατό, γιατί τα 2 εκατομμύρια ευρώ αυτομάτως πάνε στην ΚΑΕ. Άρα πληρώνονται και οι υποχρεώσεις. Γκέγκε! Να σου κόψω λίγο τον ρυθμό. Επειδή το ένα ραντεβού μετά τις 5.30 γίνανε 2 και θα έχουμε και για Patrick Vuo μετά το διάλειμμα των 5.30. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Ήθελε να με κόψει για να με στείλει σε break. Για να πάμε σε break, γιατί έχουμε 2 ραντεβού χρειάζεται να θέλουμε μετά. Και εντάξει, το ένα, επειδή είναι φίλο μου, να το πάω πιο μετά. Εντάξει, θα το πάμε λίγο πιο μετά. Έχουμε πρώτα και ο άλλο είναι, του manager. Το τέτοιο είναι φίλο μα κι αυτό. Λοιπόν. Δεν είναι γνωστό ότι είμαστε manager ρίσκη. Ε? Όχι. Άλλοι είναι αυτοί. Μπερδεύτηκα. Πάμε break. Επιστρέψαμε μήπως στα. Θα στον αέρα, όχι, αυτά τα οποία λέμε στον αέρα χρειάζεται να θέλουν στο εκτός αέρα. Βασικά δεν είναι για αέρα. Σαββόπουλο το ίδιο μου λέει. Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air. Χρήστατο Τσαλτίδη και Αλέξη Σαββόπουλο πήγα να πω. Και Αλέξη Σαββόπουλο. Και Νίκο. Τον έφαγε. Και Νίκο Παπαδόπουλο. Πίσω από το μικρόφωνο εκτάκτο περαστικά κιόλα πάλι στον Αλέξη. Τον έφαγε. Τον έφαγε. Α, νομίζω καλά είναι και επίτηδε να την βρήκε τώρα. Όχι, θα ξεκουράζεται. Όχι, όχι. Αυτά μην τα ανοίγει όμω, γιατί θα σου πάω στο κινητό. Θα το ανοίξω. Αυτέ οι κακέ εφαρμογέ. Κακόβουλο λογισμικό είναι αυτά τα οποία ανοίγει. Λοιπόν, γιατί, κάνει FM κενό τα μηνύματά σα στο 45526 με χρέο 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέο τη κινητή τηλεφωνία. Χρήση αν θέλουμε τα μικρόφωνα. Δεν είσαι καλή κατάσταση, χρήση αν θέλουμε γενικότερα. Σε λίγο θα πάμε. Στον πρώτο μας καλεσμένο, τον έχουμε ήδη κιόλας, τον ειδικό για να μας μιλήσει για τον Patrick Vuo και την ενδεχόμενη μετακίνησή του στον τον προπονητή της εθνικής της Ακτής Ελεφαντοστού. Τον εκπρόσωπο του παίχτη της Ανθέμου, τον κύριο είπες Στέλιο. Ειδικό ρε φίλε. Τον κύριο Στέλιο Βραδέλη. Κύριε Βραδέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον άμεσο συνεργάτη λοιπόν του Vuo, τον άνθρωπο που τον εμπιστεύεται στην Ελλάδα και ειδικό. Έτσι. Στέλιο, επιτρέπεται ο ενικός, έτσι. Γιατί είπε ειδικό, νόμιζα έβγαλε τον προπονητή της Εθνικής. Εντάξει. Τον ειδικό να μας μιλήσει για το ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Μας καίει, το ζήτημα. Και μας καίει, γιατί μας καίει επειδή είναι και σε μια θέση στην οποία ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση. Απλά κύριε Βραδέλη, να αρχίσουμε να τυράβουμε τη φανέλα ή όχι ακόμα. Κοιτάξτε, είναι μια περίπτωση που σίγουρα ενδιαφέρει τον παίκτη. Δεν το, ναι. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, για να φτάσει να γράψει τη φανέλα έχει ένα διάστημα, μια διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί πέρα από το φωτογραφικό. Ναι. Έχει και άλλα θέματα. Πιστεύω ότι αύριο στη συνάντηση που θα έχουμε με τον κύριο Καρυπίδη που επιστρέφει στην Ελλάδα θα μπορέσουν να διευθετηθούν και να συζητηθούν μάλλον πιο διεξοδικά και να καταλήξουμε. Εικάζω για να πηγαίνετε στο βήμα της συνάντησης με τον άνθρωπο του Άρη ότι υπάρχει μια συνεννόηση των δύο ομάδων, γιατί ο παίκτης ακόμα έχει συμβόλαιο με τη Λαμία, έτσι. Ναι. Άρα είναι ένα βασικό αυτό ότι και από την πλευρά το λένε του Άρη ανεπίσημα ότι υπάρχει συμφωνία με τη Λαμία. Υπάρχει μια καλή θέληση και υπάρχει και ο παίκτης δεν είναι αρνητικός. Επίσης είναι σημαντικό, δηλαδή πέρα από ό,τι θα πούν οι ομάδες, είναι ότι λένε και οι παίκτες. Καλά, βέβαια. Χωρίς τη συνένεση του ποδοσφαιριστή δεν γίνεται. Απλά να δώσουμε και το ρεπορτάζ να μας πείτε κι εσείς αν γνωρίζετε κάτι από αυτό. Η πληροφορία δική μας λέει ότι η Λαμία που έχει συμβόλαιο με τον ποδοσφαιριστή αναλαμβάνει να πληρώσει κάποια από τα χρήματα που υπολείπονται του συμβολέου του και πλέον καλείται ο Άρης να πληρώσει και αυτός με την σειρά του ένα κομμάτι του συμβολέου που έχει ο ποδοσφαιριστής. Τώρα προφανώς. Και θα μας το πείτε εσείς, θα υπάρχει και επέκταση γιατί το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι με τη Λαμία, σωστά. Ναι, τώρα βέβαια στο οικονομικό κομμάτι δεν ξέρω πού προέρχεται η πληροφορία. Δηλαδή, εγώ στην συγκεκριμένη δεν την έχω. Ότι δηλαδή θα πληρώσει η Λαμία κάποια από τα χρήματα που οφείλω. Ναι. Αυτό τουλάχιστον σε μένα δεν έχει μεταφερθεί. Ναι, αν έχει μεταφερθεί σε επίπεδο διοικήσεων και είναι κάτι το οποίο θα πέσει
Καλά, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει και τον παίχτη αν θα καλυφθούν από τον έναν ή τον άλλον. Πολύ απλά κάθε παίκτης λέει, εγώ είχα ένα τέτοιο συμβόλαιο. Σαφώς ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και αξίζει να βρίσκεται στην Super League, δεν το συζητάμε. Και τιμή για τον καθένα να μπορεί να αγωνίσει σε μια ομάδα όπως ο Άρης. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και το θέμα το οικονομικό. Αυτό για τη φανέλα έχει πεθάνει πολύ καιρό και σίγουρα ο Πάτρικ δεν γεννήθηκε χθες αργιανός που λέμε εκεί στην Κούνια πάνω κοιμάτιζε η σημαία. Μην το λέτε και κάποιοι που μας έδειχναν το σήμα και τα λοιπά, όταν ήρθε η ώρα η προσφυγή ήρθε μια χαρά. Και οι διαταγές πληρώμων. Και οι διαταγές πληρώμων και τα λοιπά. Νομίζω ότι ειδικά ο φύλαθος του Άρη είναι εξοικειωμένος με αυτό. Μην ανησυχείτε, όλοι ξέρουμε. Καλό ποδοσφαιριστή θέλουμε. Ακριβώς. Είναι καθαρά επαγγελματικός ο χώρος. Άσχετα αν είναι ερασιτεχνικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλά σωμάτια. Αλλά τουλάχιστον κατεφημισμένο είναι επαγγελματικός. Έτσι είναι. Άρα μας λέτε ότι αύριο υπάρχει το ραντεβού με τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Δεν θέλουμε να ψήσετε ώρα. Να μας προσδιορίσετε λίγο πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι για να... Προς το απόγευμα. Ναι. Ναι, γιατί θα φτάσει ξημερώματα. Θα φτάσει ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί μπήκε τώρα στο αεροπλάνο από Κίνα. Οπότε φαντάζομαι ότι... Α, βλέπετε την πορεία. Βέβαια. Δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι μόνο του ΒΟΟ. Έχουμε και άλλα θέματα πρέπει να διευθετηθούν. Όχι, να μην έχει κάνει εφαρμογή στο Αγιο Βασίλη που έλεγε που βρίσκεται κάπως έτσι. Όχι. Ο πρόεδρος με τα δώρα. Όχι, όχι. Ο πρόεδρος έχει κάνει Instagram, είναι και είδαμε εκεί τη φωτογραφία. Αλλά είδαμε μόνο την έναρξη του ταξιδιού, όχι όλα τα υπόλοιπα. Άρα και αύριο λοιπόν θα ξέρουμε... νομίζω εμπολής αν ο παίκτης θα τα βρει με τον Άρη. Με τη Λαμία νομίζω ότι έχετε συμφωνήσει να αποχωρήσει, έτσι? Δεν τίθεται θέμα από την πλευρά της Λαμίας. Υπάρχει μια καλή συνεννόηση με την διοίκηση και από τη στιγμή που η ομάδα φαίνεται ότι έχει σε μεγάλο βαθμό σωθεί, σίγουρα ένα από τα μεγάλα της συμβόλαια, το μεγαλύτερο από όσο ξέρω, και τους ελαφρύνει τον budget, σίγουρα είναι προς όφελος της ομάδας. Θα ήταν διαφορετικό αν η Λαμία πάλευε για τη σωτηρία πολύ περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε από και βέβαια... Από έχουν είναι οι συνθήκες. Απλά κάτι για να διευκρινιστεί και κάτι άλλο που κυκλοφόρησε τώρα, δεν ξέρω στο ρεπορτάζ. Ο Πάτρικ έχει πορτογαλικό διαβατήριο τώρα. Σωστά. Για ποιο λόγο η Λαμία κόλλησε κάποιες άλλες μεταγραφές επικαλούμενοι ότι έχει... δεν έχει θέση ξένων, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά ο άνθρωπος έχει πορτογαλικό διαβατήριο από τον Νοέμβριο. Άρα παίζει σαν κοινοτικός. Νομίζω δεν υπτίθεται και τόσο μεγάλο ζήτημα στην πρώτη εθνική. Όχι, για το ρεπορτάζ, επειδή το έχω δει πολλές φορές γραμμένο. Ναι. Ότι κολούσε, προσπαθούσαν να ανοίξουν θέση. Γιατί έχει έξι μη κοινοτικούς ξένους στην Λαμία, δεν έχω δει το ρόστερ. Αλλά δεν νομίζω. Έχει πέντε και προσπαθούσε. Να κάνει. Είχε τέσσερις. Ναι. Τέσσερις και απλά επειδή κόπηκε μια μεταγραφή τώρα. Και επικαλέστηκαν με έναν τέτοιο λόγο. Μάλιστα. Τέλος πάντων, το τι κάνει η Λαμία είναι θέμα της Λαμίας. Νομίζω ότι ο Άρης βλέπει το ΒΟΟ, γιατί κυρίως πέρυσι είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία με τον Όφη. Ναι, η πρώτη φορά που έπαιξε και στην Ελλάδα. Υπάρχει και θέμα Όφη. Γιατί γράφτηκε σήμερα ότι μάλιστα λένε ότι επικοινώνησαν και από τον Όφη μαζί σας και ότι είναι θετικός ο παίκτης. Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα? Σίγουρα από τη στιγμή που άρχισε να κυκλοφορεί το ενδεχόμενο αποχώρηση του Πατρίκ από την Λαμία και της ενδεχόμενης μετακίνησης του στον Άρη και οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες έχουν στόχους ανόδου από την Football League στην Super League ενδιαφέρθηκαν για τον παίκτη. Δηλαδή κάλεσε και Όφη, κάλεσαν και άλλες ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη έτσι, τετράδα, πεντάδα. Τα τρίκαλα και δηλαδή και η δόξα, ναι. Από εκεί πέρα αυτά έχουν μείνει σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Εμείς ραντεβού έχουμε με τον κύριο Καρυπίδη. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο στην όποια απόβαση του παίκτη το γεγονός ότι ο Άρης είναι και το φαβορί για την άνοδο και θέλει να το συνδυάσει με παρουσία του χρόνου στον Άρη στη Super League, αν τελικώς τα βρείτε σε όλα. Και το λέω αυτό γιατί πέρσι είχε κάνει μια παρόμοια, αν θυμάμαι καλά, δήλωση ο ποδοσφαιριστής ότι θέλω να παίξω Super League πλέον. Δεν θέλω να παίξω δεύτερη χρονιά συνεχόμενη στη Football League.
Ναι, καταρχήν για το ιστορικό, ο Γκο είχε προταθεί πέρσι τον Άρη από το καλοκαίρι. Ναι, το είχαμε αναφέρει, ναι. Ναι, και δεν είχε επιλεγεί. Έκανε στη συνέχεια μια πολύ καλή παρουσία με τον Όφη και γι' αυτό το λόγο... Α, πρόπερσι τώρα, λέτε είχε προταθεί. Ναι, ναι. Όχι πέρσι, ναι. Το πέρσι το πήραμε το καλοκαίρι τώρα που πέρασε. Όχι, όχι. Α, επί Αναστόπουλου. Όταν πρώτο ήρθα. Επί Αναστόπουλου, ναι. Λέτε, μάλιστα. Ναι, ναι. Αλλά από τη στιγμή που έκανε μια πολύ καλή παρουσία πέρσι στην Football League και η ομάδα θεωρεί ότι είναι ένας από τους παίκτες που μπορεί να τις εξασφαλίσει και την άνοδο του, προφανώς φέτος το χειμώνα η ομάδα ενδιαφέρει και πιο φυσιολογικό. Πείτε μου κάτι, για να πηγαίνουμε στο ραντεβού με τον κύριο Καρυπίδη, φαντάζομαι ότι μια κουβέντα τηλεφωνικά την κάνατε. Δηλαδή, όταν γίνεται το ραντεβού. Και για τον Βόκιο και για τον Χαντί και για τους δύο παίκτες. Για την δική μου, γι' αυτό. Α, όπα, μισό τώρα. Προκύπτει άλλο ζήτημα. Μισό, προκύπτει άλλο ζήτημα. Και τον Χαντί έχετε. Άρα, μπορεί να πάμε σε πακέτο αύριο. Νομίζω ότι εκεί πέρα θα γίνει κουβέντα. Προς εκεί θα κατευθυνθεί η κουβέντα. Α, σημαντικό, μάλιστα. Γιατί οι μέρες τελειώνουν το μεταγραφών. Σωστά. Του Χαντί υπάρχει, δηλαδή, σας ρώτησε, υπάρχει μια διερευνητική επαφή. Απλά για το Χαντί υπάρχει ένα επίπεδο συζητήσεων όπως με το Βουό αυτή τη στιγμή. Όχι, έχει γίνει ήδη κουβέντα. Άρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με συναντήσεις προέδρων, μάνας κτλ. Δεν είναι απλά μια κουβέντα, είναι μια κουβέντα με προοπτική. Πάμε να κλείσουμε. Έλα, Τάσο μου, αύριο αυτά που είπαμε στο τηλέφωνο να τα βάλουμε σε χαρτί, να υπογράψουμε, να συνεχίσουμε. Σωστά ή κάνω λάθος ή βιάζομαι. Έτσι κανονικά πρέπει να γίνει, λόγω ότι βρισκόμαστε πλέον, αύριο θα είμαστε 25 του Γενάρη, 31 κλείνει η μεταγραφική. Η υπόθεση του Άγγελου έχει κάποια διαφοροποίηση, γιατί ήδη είναι ελεύθερος, άρα μπορεί να διαπραγματευτεί τη μετακίνησή του άμεσα. Η υπόθεση του Πατρίτσια είναι διαφορετική, γιατί δεσμεύεται με... Χρειάζεται η συνένεση, η συνένεση της Λαμίας. Χρειάζεται. Η συνένεση, η κάλυψη του όποιου οικονομικού πακέτου από την ομάδα της Λαμίας. Γι' αυτό είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι η Λαμία με τον Άρη τα έχει βρει πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τι θα καλύψει ο καθένας δηλαδή από αυτά που πρέπει να καλυφθούν και λέει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Για το Χαντί έχει γίνει κουβέντα όσον αφορά το οικονομικό. Έχει γίνει και εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι θετικό. Αυτό που προσμετράει επίσης είναι ότι ήταν συμπαίκτες και οι δύο πέρσι. Ναι. Και οι δύο μαζί, αν δεν κάνω λάθος, βάλανε 27 γκολ. Είναι και η θέση που θέλει ο Άρης. Ο φορ και το δεκάρι. Επιτελικό μέσο, ναι. Ναι. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι και ο Χαντί προβάρει τα κίτρινα μαύρα ή θα ήταν λίγο υπερβολή για ακόμα. Θα εξαρτηθεί από τις τελικές προθέσεις, ναι, του Άρη στο οικονομικό. Σου λέει ο άνθρωπος μπορεί, ναι, καλά, μπορεί να είπαμε στα λόγια 5 και αύριο να δω 2. Ναι. Γίνεται αυτό. Γίνεται, όπως και το ανάποδο, να πούμε Στέλιο, να πούμε και το ανάποδο. Μπορεί να πάμε 2 και αύριο να του ζητήσω 4. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι με όλους, έτσι. Ναι, πρέπει να είμαστε δίκαιοι με όλους τις πλευρές. Έτσι. Έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πολλές φορές, ναι. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι μάνατζερ κακοί, δεν είναι μόνο οι ομάδες κακοί. Έτσι είναι όπως υπάρχουν, τα λες. Και καμιά φορά υπάρχουν και αστάθμιες παράγοντες που και οι δύο μπορεί να θέλουν. Σίγουρα. Και να μην γίνεται. Να μην θέλει στο τρίτο. Ναι, να το πούμε πολύ απλά. Μπορεί αύριο το πρωί η Λαμία να πει: ναι, είχα συμφωνήσει με τον Άρη, αλλά δεν θέλω να το δώσω τον Άρη, θέλω να το δώσω τον Ολυμπιακό παράδειγμα ή οπουδήποτε αλλού. Έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι. Εμείς κρατάμε την. Δεν μπορεί να χτυπήσει σήμερα ένα επιθετικό τη Λαμία στο παιχνίδι Κυπέλλου και να μην μπορεί να βρει. Ναι. 0-0 στο 39 δεν έχει χτυπήσει κανένα ακόμα. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, να συνεχίσουν έτσι. Χτύπα ξύλο. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα κρατάμε τις πληροφορίες που μας δώσατε και την είδηση για το Χαντί κυρίως, γιατί για το Βόλιο λίγο πολύ ήμασταν ενήμεροι για την κατάσταση. Και ελπίζουμε αύριο να πάνε όλα καλά και να έχετε δύο πελάτες σας πλέον στα κυτρινόμαυρα. Μακάρι. Ξέρεις, όταν έχεις τη δυνατότητα να συνεργαστείς με μια μεγάλη ομάδα όπως ο Άρης, εκεί το εύχεσαι. Και ανοίγει και μια πολύ καλή πόρτα νομίζω και για σας, γιατί πλέον ο Άρης ελπίζουμε του χρόνου να είναι στη Σούπερ Λίγκα, όπου αλλάζουν τα δεδομένα.
για την ομάδα και τα οικονομικά και τα πάντα όλα. Και να πάμε όλοι πολύ καλύτερα. Να είστε καλά, κύριε Βραδέλη. Ακριβώς. Καλό απόγευμα. Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, για το ΒΟΟ πήραμε. Ο Χαντί μας βγήκε. μας βγήκε το λαβράκι με τον Χαντί. Επειδή τον άκουσα, μίλησε και αλλού ο κύριος Βραδέλης. Δεν το είπε αυτό. Για τον Χαντί, είπε να τον εκπροσωπώ. Δεν είπε όμως ότι είμαστε ότι, κοντά. Ναι, ναι, ναι. Μήπως έγινε τώρα ενδιάμεσα το πριν βγει από το έλα, μπαίνω τώρα στο αεροπλάνο. Σας είπα όμως, αυτά να ξέρετε, παιδιά. Φαίνεται έτσι, ότι υπάρχει μία διάθεση συνεργασίας. Η διάθεση συνεργασίας μπορεί να είναι πόσα θέλεις τάσο μου. 30. Πολύ ωραία, τα καλύπτω. Τα 30. Και αύριο να παρουσιάσει ο Άρης 20. Το θέμα. Όπα, δεν θέλω. Ναι. Ή μπορεί να λέει ναι, 30, αλλά τα 10 είναι πρίμα να ανεβούμε. Πάλι μπορεί να πει δεν θέλω. Είναι εκεί να πει ο Πρόεδρε, πρόεδρε, πριν μιλούσα με τον Όφη, μου δίνει 35. Θα μου δώσει 40. Γίνονται αυτά. Φτάτε. Να ξέρετε. Απλά ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν γίνει. Σας δώσαμε live το ρεπορτάζ με τον άνθρωπο, τον ειδικό, που λέει και ο Νίκος. Τον ειδικό που λέει και ο Νίκος. Ότι Βουό και Χαντί πάνε είναι κοντά ναι. στον Άρη. Ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, είπε ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Αυτός είναι και ο τίτλος. Βγάλαμε, ναι. Κοντά στη συμφωνία με τον Άρη για Βουό και Χαντί. Ο Γκάτος, λοιπόν. Το άκουσε ο Γκάτος να το γράψει. Λοιπόν, που ακούει, πέρα τη δηλώση του κύριου Βραδέλη, Γιώργο μου, θα κάνει πρώτα να ξεχωριστεί. Όχι, αυτό είναι η δήλωση, αν εισαγωγικά. Εντάξει. Κι άλλο μάθημα. Κι άλλο μάθημα. Πάλι δηλαδή 8 χρόνια δίδακτρα. Λιγκουαφών είμαστε. 8 χρόνια ρε φίλε. Λιγκουαφών. Με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, δίνουμε και στο ραδιόφωνο τώρα. Με τον υδρότα μα. Το πρόλαβε το τίτλο ή θα δω άλλο και θα πω και θα γράψω. Εγώ είπα να γράψετε άλλο. Λοιπόν, το καλό είναι ότι στον Άρη έχουν αντιληφθεί πέρα από την πλάκα και προσπαθώ πολλές φορές. Ξέρεις, εγώ το κάνω αυτό. Προσπαθώ μέσα από το χιούμορ πολλές φορές να στείλουμε μηνύματα στον κόσμο του Άρη. Και με άλλους τρόπους, όχι μόνο με. Μπράβο. Όχι μόνο με το χιούμορ, αλλά το καλό είναι ότι στον Άρη έχουν αντιληφθεί αυτό που λέμε εδώ και από το καλοκαίρι. Ναι. Okay. Το καλοκαίρι το βλέπαμε σε φιλικά κτλ. Στην πορεία το είδαμε σε επίσημα παιχνίδια. Άσχετα από το γεγονός ότι ο Άρης κέρδιζε. Όταν κέρδιζε ο Άρης, δεν σας λέγαμε είναι καλά η ομάδα, δεν θέλει τίποτα. Σας λέγαμε. Για να είμαστε 100% σίγουροι, OK, μπράβο, και αφού κερδίζει η ομάδα, αλλά. Πάρε και ένα φορ και ένα δεκάρι. Το σημαντικό είναι ότι με τα τωρινά δεδομένα, γιατί αυτό που λέγαμε και πριν, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Με τα τωρινά δεδομένα, ο Άρης φαίνεται ότι είναι κοντά σε δύο παίχτες που αφορούν θέσεις, οποίες φωνάζει η ομάδα ότι χρειάζεται ενίσχυση τους τελευταίους μήνες. Αύριο θα γίνει το ραντεβού του κύριου Καρυπίδη με τον κύριο Βραδέλη στην Αθήνα και αναμένουμε κι εμείς πλέον τα νεότερα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν με χαλάει καθόλου. Το ένα ή το άλλο. Παρόλο που ο Χαντί στον Ηρακλή τα είχε πάει καλά. Που είχε έρθει, με πολλές προοπτικές. Αλλά δεν είχε βοηθήσει. Αλλά εντάξει. Κοίτα, να σου κάνει ένα. Ο Χαντί είναι αυτό που κάνει το φάουλ στο. Κοίτα, με τον Όφη. Η μοναδική ευκαιρία του Όφη και τον Είδε τη ώρα που το πούλησε ο μάνατζερ όμω. 27 γκολ βάλαν και οι δύο μαζί. Ναι, είναι όντω ένα πακέτο. Γνωρίζονται, βρίσκονται. Και αυτό που πει για τον Ηρακλή, μπορεί να πα σε μια ομάδα και να μην κουμπώσει. Να είσαι καλό παίκτη, να είσαι καλά στοιχεία, να μην κουμπώσει και να πα σε μια άλλη και να δέσει καλύτερα. Εντάξει, και μακάρι αν όντω έρθει ο Χαντί στον Άρη τελικά να κουμπώσει μέσα στην ομάδα, να βοηθήσει σε μια θέση στην οποία ο Άρης χρειάζεται παίκτη, το έχουμε ξαναπεί. Και μαζί με το Βουό να κρύβουν την μπάλα μπροστά. Να την κρύψουν δεν χρειάζεται. Εγώ θεωρώ ότι ο Χαντί με τον Βουό, τον Πλατέλα και τον Μπαργκάν. Ή βάλε Ντούνι, ή βάλε όποιον θες από εκεί. Τον Μπαργκάν που γιατί ο Ντούνι είναι αυτή τη στιγμή. Τον Μπαργκάν που έχει το μυαλό μες στο κεφάλι. Σε καλύτερη κατάσταση. Τον Ταλαντούχο Μπαργκάν. Τον Ταλαντούχο Μπαργκάν. Θα πολλαπλασιάσουν την επιθετικότητα του Άρη και θα δώσουν ένα τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο όπλο υπό την εξής έννοια. Δεν θα πηγαίνουν όπως πηγαίνουν τα τελευταία 4-5 μάτς όλοι οι παίκτες πάνω στον Πλατέλα. Γιατί θα είναι ο Βουό μες στην περιοχή. Θα είναι ο Χαντί πίσω από τον επιθετικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι πολύ καλύτερος και ο Πλατέλας. Θα ελευθερωθεί. Θα ελευθερωθεί. Θα ελευθερωθεί. Τώρα όλοι πάνε, κλείνουν τον Πλατέλα. Ευχαριστούμε πολύ. Για σύνδετε φορμή ο Διαμαντόπουλος. Προσπαθούν να βρουν πατήματα. Ο Παυλίδης τον έχω να μπαίνει στο 65 να καρφώνει γκολάρες. Όταν ξεκινάει βασικός παθαίνει μπλακάτ, δεν ξέρω γιατί. Αυτό πρέπει να το δει ο ίδιος ο Μπάμπης. Ο οποίος είναι για μένα από τους ποιοτικότερους παίκτες που έχει ο Άρης. Όντως. Αλλά δεν γίνεται να παθαίνεις κόκο μπλόκο όταν σε ξεκινάει βασικό και όταν σε βάζει αλλαγή
να κάνεις και πολλά, καλή εμφάνιση και γκολ. Πολλά συνηγορούν σε αυτό τώρα. Εντάξει, είναι γενικότερα κουβέντες. Το συνηγορούν είναι άλλο. Είναι λάθος. Όχι συνηγορούν. Πολλά οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Μπορείς να κάνεις πολλές κουβέντες για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή πλησιάζουμε. Εγώ τι να τις κάνω τις κουβέντες. Γκολ θέλω να βάζω. 3-0 έχω. Θα στα βάζει ο Βόμετ, εσύ του Χαντίχρησα θέμα από την επόμενη Τετάρτη. Εγώ λέω ότι ο Βουό θα πάρει πολλές περισσότερες ασίστ από τον Πλατέλα. Στο λέω. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το θέμα είναι αυτό. Θα απελευθερωθεί και ο Πλατέλα. Γιατί δεν θα μπορούν πλέον τρία άτομα να πέφτουν στον Πλατέλα. Και στον κάθε Πλατέλα που είναι επικίνδυνο στα άκρα. Για να έχει δυνατά άκρα, θα πρέπει να έχει ισχυρό κέντρο. Και για να έχει ισχυρό κέντρο, θα πρέπει να έχει δυνατά άκρα. Πάμε στο διάλειμμα. Από τον Tom Cruise του All About Aris και τον Χρήστο Τσαλτίδη. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ακόμα ένα ραντεβού για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και Νικόλ Κίντμαν. Και με μια πρώτη σύνδεση με το Παλέ για να μάθουμε τα νεότερα. Πριν από τον Τζάμπλου στο Άρης, Μπεσικτάς. Πάμε break. Επιστρέψαμε στα 9 λεπτά και μετά από, μετά από τις 6, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, Χρήστο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος, πίσω από τα μικρόφωνα, με τον Χρήστο και ως ρυθμίστη του ήχου. Το πω σωστά το όνομα τώρα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, με τον Χρήστο θα πάτε μέχρι τις 7, με μένα θα πάτε μέχρι τις 6.30. Δύσκολα. Πρέπει να φύγουμε, φίλε. Θα φύγω 6 και 20. Πρέπει να πάμε στο Παλέ, Χρήστο, γιατί έχουμε δουλειά, έτσι. Την οποία μας έβαλες εσύ. Αλήθεια να φύγω. Ακούσατε νωρίτερα τον εκπρόσωπο του Patrick Vaud, τον κύριο Στέλιο Βραδέλη, να μας μιλάει για τα δεδομένα στην υπόθεση του Ιβοριανού επιθετικού και να μας δίνει και κάτι εξτρά από δίπλα την είδηση όσον αφορά τον Άγγελο Χαντί, αφού ο Χαντί με τον Βο πάνε να έρθουν πακέτο στον Άρη και πλέον περιμένουμε περισσότερα από την αυριανή συνάντηση του κύριου Βραδέλη με τον Θόδωρο Καρυπίδη, η οποία θα γίνει στην Αθήνα. Είναι στο δρόμο της επιστροφής ο πρόεδρος του Άρη από την Κίνα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του επόμενου καλεσμένου μας για τον Patrick Vaud και τον Άγγελο Χαντί. Εγώ νόμιζα για τις πτήσεις στην Κίνα. Όχι. Ποδοσφαιράνθρωπο βγάζουμε. Άλλωστε, αυτός θα μας πει τι και αυτός η δική του γνώμη για τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, ο Δημήτρης Ομπουγιουκλής. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Δημήτρη, πριν ξεκινήσεις, θέλω να τεστάρω δίπλα το νέο σο. Δεν θυμάμαι, όχι. Κάτσε, περίμενε. Για Μπουγιουκλή θα ρωτήσω. Μα δεν θυμάμαι. Περίμενε. Δεν θυμάμαι. Με ποια ομάδα έχει σκοράρει εκτός έδρας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Δημήτρης Μπουγιουκλής? Δεν το θυμάμαι. Άντε να δω, είστε Άρης, υποτίθεται. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε όλα. Έλα, Δημήτρη, δώσ' μου ένα. Δημήτρη, δεν λέω σωστά. Δώσ' μου ένα χίντ και εγώ μπορεί να το βρω. Έλα. Άντε, βοήθησέ το να. Βοήθησέ με. Ισραήλ. Ποια είναι, φίλε. Σου είπε και τη χώρα. Αυτή τη χώρα. Δεν σου είπε Αγγλία. Δεν σου είπε Ιταλία που έχουμε παίξει 9 φορές με την Περούτζια. Δεν, παιδιά, όχι. Κάπου Ελμπερσεβά. Από Ελμπερσεβά 1-2. Ναι. Μπουγιουκλής Μιλόγεβιτς. Σωστά τα λέω. Από τότε κάναμε. Να ξέρεις. Ναι, το πιστεύω. Τότε τον μάζευα σε χαρτάκια τον Μπουγιουκλή, είναι αλήθεια, και τον Μιλόγεβιτς. Σε είσαι και πιο αδύνατο, Δημήτρη, δηλαδή. Τι? Σε είσαι και... Με ήξερε αδύνατο. Σε ήξερε αδύνατο, ναι. Ο ίδιος είναι το μεταξύ ο Μπουγιουκλής, να ξέρεις. Ίδιος. Όπως ήταν όταν έπαιζε μπάλα. Συμφωνία με το διάλογο πρέπει να γίνει. Έτσι. πάμε τώρα στα σημερινά. Συχνά πυκνά σε βλέπουμε, συνέχεια σε βλέπουμε στο Βικελίδης. Παρακολουθείς όλα τα παιχνίδια του Άρη. Πώς την βλέπεις την ομάδα, έτσι, ένα σχόλιο. Μετά από ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καλό, γιατί το εύκολο είναι να μιλάμε μετά από καλά αποτελέσματα. Εντάξει, η εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν αυτή που θέλουμε όλοι να βλέπουμε. Είχαμε το ατυχές αποτέλεσμα αυτό με το Καραϊσκάκη. Ήταν, νομίζω, ένα αποτέλεσμα εκτός προγράμματος. Αλλά αυτό που έχω να πω εγώ, ότι εντάξει, δεν χάθηκε τίποτε. Πρώτοι είμαστε πάλι, ψυχραιμία. Όχι πανικός, όχι απαξίωση, γιατί άκουσα και μετά το παιχνίδι διάφορες απόψεις και γενικά μια γκρίνια η οποία πρέπει να σταματήσει εδώ. Πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι γύρω από την ομάδα. Οι άνθρωποι που είναι εκεί, και ο κύριος Πανός και ο κύριος Μηροφορίδης, νομίζω ότι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τη Β' Εθνική. Έχουν κάνει πρωταθλητισμό με τις ομάδες που ήταν. Άρα εσύ και εσύ, Δημήτρη, περισσότερο πρέπει να συνεχίσουμε. Υπέρ της ουσίας, δηλαδή, γιατί έχει γίνει πολύ κουβέντα γενικότερα για την εικόνα που βγάζει ο Άρης μέσα στο γήπεδο εδώ και περίπου έναν μήνα. Τάσεσαι με την ουσία που είναι, δηλαδή, οι νίκες και το γεγονός ότι η ομάδα έστω και έτσι παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε ακόμη αίτητοι, είμαστε πρώτοι. Έχουμε την καλύτερη άμυνα, έχουμε δεχτεί μόνο 4 γκολ. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω τα επόμενα 5 παιχνίδια
Νομίζω ότι έχουμε ένα σχετικά βατό πρόγραμμα, αν και στον ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι βατό. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτούς τους βαθμούς. Μπορούμε να κάνουμε και το απόλυτο, μάλιστα να μαζέψουμε και 15 βαθμούς, γιατί αν δεν κάνω λάθος παίζουμε με τη Σπάρτη. Εντός, ναι. Με Βέρεια έξω, με Πανσεραϊκό, μέσα, Πανσεραϊκό έξω καρδίτσα και Καρδίτσα μέσα. Ναι. Όντως, το πρόγραμμα οπότε είναι... στο τέλος του πρώτου γύρου μπορεί και όλας να αυξήσουμε πάλι τη διαφορά. Αλλά με το αν δεν γίνεται τίποτε. Σίγουρα και ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα από εμάς ότι αυτά τα παιχνίδια τα θεωρητικά βατά είναι ίσως αυτά που κρύβουν κάποιες φορές και τις περισσότερες παγίδες από ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, κόντρα στην Παναχαϊκή ή κόντρα στη Δόξα για μια ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και με τον Καραϊσκάκη το περασμένο Σάββατο. Έτσι ακριβώς. Η ομάδα έρχεται τα τελευταία 5 παιχνίδια. Βλέπαμε όλοι μάλλον ότι κάπου θα στραβοπατούσε. Ναι. Και με τον Απόλλων Λάρισα που κερδίσαμε δεν ήμασταν καλοί. Χάσαν κάποιες ευκαιρίες ο Απόλλων Λάρισα στο δεύτερο μήχρονο που θα μπορούσαμε και εκεί να είχαμε χάσει 2 πόντους. Δεν έγινε εκεί, έγινε εδώ πέρα το κλάν της Βικελίδης με το Καραϊσκάκη. Εσύ ως βλέποντας την ομάδα της απ' έξω σαν ουδέτερος παρατηρητής, τι πιστεύεις ότι φταίει και ο Άρης παρουσιάζει αυτή την εικόνα? Και ειδικότερα τον τελευταίο μήνα και γενικότερα από την αρχή της χρονιάς. Μήπως το ότι έβγαλε από ένα σημείο και μετά μια χαλαρότητα, πήρε ως δεδομένη την πρωτιά και την άνοδο ή κάτι δεν άλλο? Ξέρω αν έβγαλε χαλαρότητα, πάντως όχι μόνο εγώ αλλά πολλοί άνθρωποι έτσι που ασχολούμαστε με την ομάδα και αυτά βλέπουμε ότι μέσω επιθετικά είχαμε κάποια προβληματάκια, κάποια θέματα και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Να. Και στην επιθετική ανάπτυξη και στις... δεν κάναμε πολλές ευκαιρίες, δεν κάναμε πολλά γκολ. Όλες οι νίκες μας ήταν από ένα γκολ και πάνω. Δυσκολευόμαστε λίγο στο γκολ, θα έλεγα. Mm-hmm. Ενώ αντιθέτως αμυντικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Μέσα αμυντικά μάλλον είμαστε πάρα πολύ καλά. Θεωρείς ότι πριν μιλούσαμε με τον μάνατζερ του Βουό και του Χαντί και μας είπε ότι και οι δύο παίκτες είναι κοντά στον Άρη, δεν υπάρχει βέβαια οριστική συμφωνία, αλλά είναι κοντά, αύριο έχει το τελικό ραντεβού με τον κύριο Καρυπίδη για να κλείσει τις μεταγραφές. Πιστεύεις ότι μπορούν να δώσουν λύσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι δύο αυτοί οι ποδοσφαιριστές? Εγώ με τις άποψεις ότι πάντα πρέπει να τους βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Και πέρυσι πιστεύαμε όλοι ότι θα μας βοηθούσαν παίκτες όπως ο Τζιμπούρ, ο Ανδρέου, ο Ταυλαρίδης και να μην αναφέρω και άλλα ονόματα. Mm-hmm. Και δυστυχώς διαψευστήκαμε όλοι. Mm-hmm. Πρέπει να τους δούμε, μακάρι να γίνει. Χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού ότι θέλουμε παίκτες. Πέρα από την θέση του φορ και του επιτελικού μέσου, επειδή λες ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, πιστεύεις ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να αποκτήσει... Ενδεχομένως εγώ θα έλεγα και έναν αμυντικό ακόμη, γιατί βλέπουμε ότι το αμυντικό δίδυμο έχει επιβαρυνθεί με πολλά παιχνίδια και ο Δελιζής και ο Σόζα, και αν δεν κάνω λάθος, ο Σόζα έχει και ένα... Ναι, έχει ένα θέμα, μια θλάση. Ναι, ναι. Και μια θλάση που θα τον αφήσει κανένα δεκαήμερο, υπολογίζουμε. Νομίζω εγώ η γνώμη δικιά μου είναι και αμυντικό. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ήδη και το Μαραγκό. Ναι. Έναν ακόμα δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Αλλά προτεραιότητα φαντάζομαι συμφωνείς είναι προτεραιότητα ασφαλώς στο center court και στο επιτελικό μέσο. Παρακολουθείς γενικότερα το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής? Γιατί ναι. Όπως λέμε τώρα για τον Άρη και τα λοιπά και υπάρχει μια ανησυχία παρόλο που είναι πρώτος, την ίδια στιγμή εγώ βλέπω και το άλλο άκρο, ότι θα μας περάσει ο Όφη, τι ομάδα είναι ο Όφη κτλ. Και δεν υπολογίζουμε εκεί ότι ο Όφη έχει και πολλά οικονομικά προβλήματα. Αλλά και προχθές όσοι είδαν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, το μάτς είναι μαγική εικόνα. Όντως κερδίζει ο Όφη, αλλά πώς κερδίζει είναι το ζήτημα. Πέρα από τα οικονομικά προβλήματα, εντάξει, αν εξαιρέσουμε αυτά τα παιχνίδια του Όφη, τα τελευταία, εγώ παρακολούθησα το παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας. Mm-hmm. Αν εξαιρέσει εκείνο το παιχνίδι που ήταν πολύ καλύτερος και αυτό με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς δεν ήταν τόσο καλός. Όλα τα παιχνίδια δεν νομίζω. Έχει προβλήματα και ο Όφη. Πέρα από τα οικονομικά δηλαδή έχει και παιχτικά προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε λύσεις στην ομάδα μας. Να και πιστεύω ότι οι λύσεις είναι αυτές. Πρέπει να βρούμε ένα center for και έναν επιτελικό μέσο οπωσδήποτε. Πόσο περίεργα νιώθεις με την ομάδα σε αυτές τις κατηγορίες? Το βίωσες και από τον πάγκο.
του Άρη. Τώρα, εντάξει, είσαι ένας παίκτης που έχει ζήσει και καλές στιγμές με το Σύλλογο και Ευρώπη, πριν θυμηθήκαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τότε του Άρη. Δεν ξέρω, ένας άνθρωπος που έχει φορέσει τη φανέλα, πώς βιώνει την παρουσία της ομάδας αυτές τις κατηγορίες? Είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο για μας τους παλιούς ποδοσφαιριστές που έχουμε παίξει χρόνια στη Super League και ήμασταν δεμένοι και είχαμε ένα οικογενειακό κλίμα, δενόμασταν με τους φιλάθλους, δενόμασταν με το γήπεδο, με τους υπαλλήλους, με τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο και αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι τα 4 χρόνια αυτά που σχέδωσα από τη Super League είναι πάρα πολλά για την ομάδα μας. Mm-hmm. Πρόβλεψη θετικά, αρνητικά, πώς το βλέπεις, θα πετύχει ο Άρης την επανωδό του? Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, νομίζω ότι θα βγούμε στη Super League. Εύκολα ή δύσκολα όμως? Δεν υπάρχει εύκολα, να ξέρετε. Δεν μπορεί καμιά ομάδα στη Β' Εθνική να κάνει περίπατο. Είδατε ακόμη και αυτές οι ομάδες πέρυσι και ο Απόλλων και η Λαμία που παρουσιαζόταν σαν Μπαρτσελόνα, είδατε στα τελευταία παιχνίδια μπορούσαμε, εάν ήμασταν εμείς καλοί, να είχαμε πάρει εμείς την πρώτη ή δεύτερη θέση. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Αυτά λοιπόν από τον... Δεν το έχεις δει καν το μάτς, ε? Ποιο μάτς? Αυτό. Ποιο μάτς? Άρης Μπερσεβά. Πότε έγινε αυτό? Χρειάζεται να περνάνε αυτές οι μη χιλιάδες πράγματα από το μυαλό μου. Ήμουν φιλάθλος ακόμα. Ήμουν νιός και γέρασα. Ήταν το πρώτο, ναι, το Άρης Μπερσεβά 3-1 στο Βικελίδης. Ναι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, ναι, του Άρη με προβολής και την καινούρια θύρα 2. Χρονιά μπορείς να μου πεις λίγο? Πότε, 93 είναι, 92, 93. 3 χρονών ήμουν. 93. Αύγουστο του 1993. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, ξαναλέω, του Άρη. Ναι. Μαθήματα ιστορίας τώρα, αυτά αριανής ιστορίας. Ωραία, ναι. Το πρώτο παιχνίδι του Άρη στην καινούργια θύρα 2. Και το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί ήμουν στη θύρα 2. Είχα πάει στη θύρα 2. Ναι. Είχα δει το παιχνίδι αυτό. Ναι, ναι. 3-1 Άρης Χαποέλ Μπερσεβά. Με Άρη να έχει Ιβάν Σίλβα Σάντος. Να έχει Σάβα Κοφίδη. Να έχει Σαπουτζή. Να έχει παίκτες ο Λόντσαρ, Μιλόγιβιτς, όλοι αυτοί, ναι, λένε. Τέρμα ποιον είχαμε? Τέρμα είχες τον Καρκαμάνη, τον Καρκαμάνη και τον Κοέντα. Και στην επόμενη περνάς, κερδίζεις 1-2 μες στο Ισραήλ. Ναι. Τη είχα από Ελ Μπερσεβά με Μιλόγιβιτς και Μπουγιουκλή και παίζεις με Κατοβίτσε. Το επόμενο. Τι? Τι είπα αυτό? Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Έτσι ξεκίνησε η συνέντευξη. Που δεν το ήξερε ο Νεοσός. Έμαθε και αυτό. Νεοσός. Άμα δεν μου θυμάσαι τώρα τον γκολ του Μπουγιουκλή. Πόσα χρόνια θα μένει ο Νεοσός? Καλά, εσύ είσαι παππούς. Θα ξέρει. Εσύ θα μα πει για τον Αλεξιάδη, τον Σπυρίδωνα και. Ο Νεοσός και τον τέτοιο. Και ο Μολοσός. Έτσι. Ο Μολοσός, όντω. Λοιπόν, και μετά με Κατοβίτσε. Έχεις το τηλέφωνο του κουμπάρου μου? Εδώ κουμπάρος μου στέλνει μηνύματα. Να αρχίσω και λέω εγώ το ώρα για τη βιομηχανική περιοχή. Όχι, 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 όχι. Ξέρω πού να σε εκβιάσω. Όχι, όχι, όχι. Να μην αρχίσω να λέω. Μπράβο, λοιπόν, απλά θα σημειώσω με Κατοβίτσε. Ναι, ναι, ναι. 1-0 χάνουμε στην Πολωνία, μαγική εικόνα. Ναι. Κερδίζουμε 1-0 εδώ, το έχω δει στην 3 αυτό. Και μάλιστα αυτό, φίλε, θα σου δώσω μαρτυρία τώρα αποκλειστική. Μαρτυρία. Mm-hmm. Από τις λίγες στον παλιό το. Όχι στον παλιό, στο. Ναι, στον παλιό πλέον το κεντρικό. Κάτω. Υπήρχε φωτογραφία από το Άρης Κατοβίτσε το εδώ το 1-0. Με γκολ του Σαπουτζή 1-0 ο Άρης. Χάσαμε στα πέναλτι, αποκλειστήκαμε. Mm-hmm. Ο Φυρός έβγαλε τον Καρκαμάνη και έβαλε στα πέναλτι τον Κοέντα. Mm-hmm. Κοφίδης και η Βάντη είχαν χάσει το πέναλτι, Χρήστο, του Άρη. Ενώ χάνουν οι Πολωνοί πρώτη πέναλτι, τα χτυπάνε στην 1, εγώ στην 3. Mm-hmm. Χάνουμε μετά και τα 2 πέναλτι και μένουμε έξω. Είμαι φωτογραφία λοιπόν. Παύλο, το έχεις δει εσύ, Παύλο, αυτό? Στο Super 3 το υπόγειο. Εγώ με τον αδερφό μου. Στον τοίχο. Ποιον από όλους?
Έναν αδερφό. Α, τον κανονικό σου. Υπάρχουν και άλλα αδέλφια, τα αδελφέ μου. Και οι δύο σε μια φωτογραφία. Το 93 ήμουν αδύνατος. Μετά ήρθανε, εκείνη τη χρονιά πρέπει να ήρθανε. Έπαιζα και μπάσκετ στον Άρη, φίλε. Το 90... Τι έκανες? Το 91. Έχουμε, 92, έχουμε και τον μπασκετμπολίστα. Το 92. Το 92. Το είχα ξεχάσει αυτό. 92. Πρόσεχε, ήμουν ακόμα αδύνατος. Και τώρα εσύ. Το 93 και μετά ξέρεις τι έγινε. Τι έγινε. Το λέω αυτό πάντα. Καταστράφηκε η καριέρα μου. Τι άκουσα τώρα. Ήρθαν τα. Τα γκούντι στην Παπαναστασίου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break τώρα. Όχι τώρα. Τι τώρα. Α, συγγνώμη. 23. Μπερδεύτηκα, εντάξει, φίλε. Μαζί μας η στοίχημαν.gr. Λοιπόν, και συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart. Κορυφαία εταιρεία. Βεβαίως με τα smart notifications του στοίχημαν. Ποιος είναι αυτός? Άμεσες ενημερώσεις στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Μόνο στο στοίχημαν.gr θα τα βρείτε. Αυτά. 0-0 Πανιώνιος Λαμία. Μπράβο. Στην Νέα Σμύρνη με πολύ αέρα από ό,τι βλέπω και corner τώρα για τον Πανιώνιο. Με παρακαλάνε να πάρω πίσω την απόλυση του Τσαλίκογλου. Ναι. Δεν θα συμβεί αυτό. Απολύεται. Έχει, υπάρχει τέτοιο πιστεύω. Και για να καλύψω, επειδή είμαι σαν στο Τζίπρα τα μέτρα, θα προσλάβω τον Βαγγέλη. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δημήτρη τον Μπουγιουκλή. Όσον αφορά τα. Ναι, συνάδελφο θα έλεγε τώρα. Τον Δημήτρη τον. Ποιο συνάδελφο, ρε. Έτσι όπω πήγε να το πει. Ναι. Ωραία, άρα τελείωσε. Φέρνει χαντί και. Υπάρχει και ένα μήνυμα του Σόουζο. Ναι, φέρνει χαντί και βουό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ωραία. Φέρνεις. Κατά πάσα πιθανότητα θα φέρεις. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Θα το δούμε αύριο. Μάλιστα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα νέα του ποδοσφαιρικού Άρη, σήμερα υπήρξε μια προπόνηση. Όλοι συμμετείχαν κανονικά πριν λοιπόν, για να φύγεις, να κάνουμε το διάλειμμα παρά 20. Για να κάνουμε γέφυρα. Να τελειώσω λίγο. Α, ναι, συγγνώμη. Ωραία, ευχαριστώ. Για τον Πορτογάλο, το γράψαμε και σήμερα το πρωί. Εκτός απρόπτου, δεν θα είναι στη διάθεση του Δημήτρη Σπανού για το match. Με την Βέρεια την επόμενη Τετάρτη. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται έτσι αλλιώς. Κοίτα, αν ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, ο Σόζα θα σφίγγει τα δόντια και θα έδινε παρόν. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει ούτε ο παίχτης ούτε η ομάδα αυτή τη στιγμή. Πλέον προετοιμάζεται και δουλεύει για να είναι έτοιμος για το match που ακολουθεί με τη Σπάρτη το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Στις αυτές τις θλάσεις που αποκόμισε το παιχνίδι με τον Καραϊσκάκη. Άρα λογικά θα δούμε τον Μαραγκό μαζί με τον Δελιζήση στο κέντρο της άμυνας την επόμενη τάκτη. Νωρίς βέβαια να μιλάμε για την εντεκάδα, αλλά για τη θέση του Πλατέλα που καίει λίγο περισσότερο, αυτό που βλέπουμε. Σιγά ρε φίλε, τι καίει περισσότερο. Και γιατί. Πέντε παίκτες έχω εκεί. Ναι. Αυτός η πρώτη ένδειξη που υπάρχει είναι για τον Μπασά. Ότι έχει έτσι προβάδισμα, ελαφρύ προβάδισμα για να ξεκινήσει. Λόγω των πολύ καλών εμφανίσεών του στα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε. Στα τελευταία δεν έχει παίξει πρώτα απ' όλα, έτσι. Στα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε είμαι πάρα πολύ προσεκτικός ότι λέω. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Μπαμπάς και μαμά πληρώσαν και έμαθα ελληνικά. Σε μια θέση στην οποία δεν στα είναι τελευταία οποία, παιχνίδια που έπαιξε. Δεν είναι η φυσική του. Άρα έξει. Που έκανε λάθος ο προπονητής και το χρησιμοποιούσε εκεί εννοείς. Εντάξει, ναι. Σαν επιτελικός μέσο, ο Πασάς είναι επιτελικός μέσο, είναι πλάγιος επιθετικός, εξτρέμ. Και η θέση του είναι εκεί που παίζει ο Πλατέλας ή αριστερά που παίζει. Που παίζει είναι ότι ο Ντούνις ο Μπαρκάν. Ο τίτλος πρέπει να είναι κοντά στη συμφωνία για Βουό και Χαντί. Εκτός αν συμφωνεί ο μάνατζερ του με τους παίκτες. Δεν ξέρω, το λες. Τα παιδάκια. Για! Τα παιδάκια. Λοιπόν. Να. Έχουμε. Τι έχουμε. Γιώργος είπε παιδάκια, αν κατάλαβες. Τι έχουμε. Τον Παραπονιάρη, ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Νίκ Γκάλι Σχολ και τον Γιάννη Παραπονιάρη. Γιάννη μου, καλησπέρα. Να τα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στου φίλου ακροατέ. Τα χτυτικά. Τα χτυτικά να τα φοβάσαι, στο διάλειμμα σε έβριζε, να ξέρεις. Αλήθεια. Αυτά τα παιδάκια που έχετε φέρει στο site και τέτοια έλεγε. Αυτά τώρα μην τον ακούς, ξέρεις ότι προσπαθεί να. Αυτά έλεγε, τα παιδάκια που έχετε φέρει στο site και τέτοια. Να ξέρεις. Όταν τώρα που θα δει εκεί, ξέρεις τι να κάνεις. Ξέρεις ότι ο υπεύθυνος ύλη σε στηρίζει, Γιάννη μου, έτσι. Ο υπεύθυνος πύλη. Αν χαλάω τη χειρία τη ομάδα. Τη θέση μου λίγο. Όχι, Γιάννη μου, πάρα πολύ απλά θα φάμε τον Νίκο. Λοιπόν, Άρης Μπεσικτάς, τα νεότερα για Αθηναίο και Πουλιανίτη. Τα νεότερα για Αθηναίο και Πουλιανίτη, οι δύο παίκτες οι οποίοι ήταν αμφίβολοι λίγες ώρες πριν από το τέμπολ της αναμέτρησης. Έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μετά και την ενημέρωση της ΚΑΕ. Ο Στήλης Πουλιανίτης δεν θα είναι στην δωδεκάδα. Τις τελευταίες δύο μέρες θα ανεπορρίφθηκε από ίωση. Εχθές μάλιστα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, καθώς ανέβασε πυρετό και πήγε ουσιαστικά να του βάλουν έναν ωρό για να πέσει ο πυρετός και να προλάβει να είναι σήμερα στο παιχνίδι. Αλλά ακόμα ο οργανισμός του είναι εξασθενημένος, δεν είναι σε θέση να παίξει και όπως τους συμβούλευσαν και οι γιατροί, καλύτερα θα ήταν σήμερα να ξεκουραστεί και από αύριο να μπει κανονικά στις προπονήσεις
για να είναι πανέτοιμος στην αναμνήση της Κυριακής για το πρωτάθλημα με τον Κόρυβο. Οπότε δεν θα είναι στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη ο νεαρός γκάρ για την σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Μπεσίκτας. Η ωραία όμως είναι ο Γιάννης Αθηναίου, και αυτό είναι ευχάριστο, καθώς μετά από αρκετές μέρες, από αρκετό διάστημα, ο διεθνής γκάρ επανέρχεται στην δωδεκάδα της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνεται καλύτερα, αλλά δεν έχει ξεπεράσει στο 100% το πρόβλημα στην μέση του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μέσα στο γυμναστήριο της ομάδας και κάνει κάποιες ασκήσεις έτσι για να αισθάνει εκείνο το σημείο όσο δυνατόν καλύτερα, ενώ οι υπόλοιποι συμπαίκτες του έχουν εκεί και έχουν ξεκινήσει τα καθιερωμένα σουτάκια πριν την έναρξη του κανονικού, της κανονικής προθέρμανσης. Θα το δούμε τον Γιάννη Αθηναίου κατά πόσο θα τον χρησιμοποιήσει, κατά πόσο θα του δώσει χρόνο συμμετοχής ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται στην δωδεκάδα δείχνει έτσι την βελτίωση της κατάστασης του. Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες ακολούθησε κανονικά και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του ομαδικού προγράμματος, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι ο παίκτης βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 100% έτοιμος να παίξει και την Κυριακή απέναντι στον Κόρυβο στο μάτς του πρωταθλήματος. Πληρώθηκε, ο Αθηναίου πληρώθηκε. Ο Αθηναίου είναι πληρωμένος. Όχι, το λέω γιατί Γιάννη μου τώρα. Όσο δεν έπαιζε ο Αθηναίου, διάφοροι, δυστυχώς και φίλοι του Άρη, έλεγαν δεν παίζει γιατί είναι απλήρωτος. Ο Αθηναίου είναι ο μόνος παίκτης που είναι εξασφαλισμένος από τα τηλεοπτικά. Αλλά λέω το πόσο εύκολα να παράγονται αυτές οι φήμες, ρε παιδί μου. Πόσο εύκολα δηλαδή μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό το λέω. Είναι λοιπόν στη 12η ο Αθηναίου, άρα πληρώθηκε, λέω εγώ σε αυτούς τους εξυπνάκηδες. Τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι. Ο παίκτης, όπως το είχαμε μεταφέρει και πολλές φορές και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από το site, ο παίκτης έχει θέμα στην μέση του και με τον Παντώνιο που πήγε και έπαιξε, που χρησιμοποιήθηκε για 4 και 34, είπε δεν μπορώ να παίξω, πονάω. Και το έλεγε στους ανθρώπους του Άρη όταν τελείωσε η αναμέτρηση έξω από το γήπεδο. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ένας μικροτραυματισμός δεν είναι ικανός να τον κρατήσει εκτός, γιατί θυμόμαστε και στο ξεκίνημα της περίοδου που είχε υποστεί ένα ελαφρύ διάστρεμα στο μάτι με τον Ολυμπιακό, στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, που είχε υποστεί ένα διάστρεμα ελαφριάς μορφής. Μετά από δύο μέρες πήγε, έκανε κανονικά προπόνηση και πήγε και έπαιξε μετά στον ημιτελικό. Οπότε πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει το σενάριο ότι ο παίκτης ήταν απλήρωτος και θέτοντας σε αυτόν ουσιαστικά εκτός ομάδας ήθελε έτσι να πιέσει. Έχει θέμα στην μέση του, είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο η μέση για έναν αθλητή του μπάσκετ και έτσι το ιατρικό επιτελείο με τη δέουσα προσοχή αντιμετωπίζει την κατάστασή του και σήμερα θα δούμε αν ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει πάρει το OK από τους γιατρούς προκειμένου να του δώσει κάποια λεπτά συμμετοχής για να βρει και κάπως τα πατήματά μου, γιατί είναι αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δραστηριότητας και πρέπει κάπως αυτή η μετάβαση από την απραξία στην δράση να γίνει κάπως ομαλά. Δυστυχώς το αγωνιστικό το έχουμε αφήσει και το περνάμε σε δεύτερη μοίρα με όλα σας συμβαίνουν. Δεν ξέρω αν έχεις εξέλιξη από τις επαφές. Καταρχήν να μας δώσεις εντάχει και το τι έγινε χθες στη συνάντηση Αρβανίτη με την οικογένεια Λάσκαρη και τον κύριο Παπακυριά, γιατί ήταν και η Τζόρτζη Ευσεβίου, αν δεν κάνω λάθος, το ραντεβού. Σωστά. Ήταν και αν υπάρχει και σημερινή εξέλιξη, ή όποια είναι τέλος πάντων αυτή. Σωστά. Χθες λοιπόν να ξεκινήσουμε καταρχάς από ό,τι συνέβη χθες. Ο κύριος Αρβανίτης μετέφερε στην Αθήνα, όπως είχαμε και μεταφέρει και προχθές, μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Νίκο Λάσκαρη, ο οποίος του ζήτησε να βρεθούν, να συναντηθούν, προκειμένου να συζητήσουν για το τι λύση μπορεί να υπάρξει στην ΚΑΕ και να μπορέσει η εταιρεία να λειτουργήσει φυσιολογικά από εδώ και στο εξής. Κατέβηκε λοιπόν ο κύριος Αρβανίτης στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον κύριο Νίκο Λάσκαρη, παρόν στην συνάντηση, στην κουβέντα που έγινε, ήταν και η σύζυγος του μεγαλομετόχου, κυρία Τζόρτζη Ευσεβίου, και ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΚΑΕΑΡΙΣ, ο κύριος Παπακυριάκης. Συζήτησαν όλοι μαζί όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Ο κύριος Αρβανίτης τους εξήγησε το δικό του πλάνο, το δικό του σχέδιο που έχει εκπονήσει και αφορά την επόμενη ημέρα της ΚΑΕ.
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Νίκος Λάσκαρης ήταν θετικός και έκανε με αρκετό ενδιαφέρον τα όσα του έφερε ο παρετητής πρόεδρος της ΚΑΕ. Όσον αφορά το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο κ. Αρβανίτης, το μεταφέραμε και χθες μέσω του Ολαμπαουτάρης, αφορά τη σύσταση ενός νέου ΔΣ, το οποίο θα τρέξει όλες τις υποθέσεις της ομάδας και ο καθένας θα αναλάβει αρμοδιότητες που θα προσφέρουν λύσεις τη δεδομένη στιγμή στην εταιρεία. Ζήτησε έναν έκλειτο πληρεξούσιο ο κ. Αρβανίτης και να του παραχωρηθούν ως ενέχειρο οι μετοχές, είτε στον ίδιο είτε σε τρίτο πρόσωπο, σε έναν δικηγόρο κοινής αποδοχής, προκειμένου να, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον από κάποιον άνθρωπο, ο κύριος Αρβανίτης και οι άνθρωποι που θα έχει στο πλευρό του, εφόσον αναλάβουν φυσικά, να μπορούν με μια απλή υπογραφή να μεταβιβάσουν τις μετοχές σε αυτό το νέο άνθρωπο, ο οποίος, όποιος είναι αυτός και ενδιαφέρεται να πάρει την ομάδα. Από εκεί και πέρα πρότεινε συστράτευση και αξιοποίηση όλων των αδιανών δυνάμεων, από τους φυλάχους του Άρη μέχρι και ανθρώπους αριανούς επιφανείς, οι οποίοι θα θελήσουν να στηρίξουν οικονομικά την ΚΑΕ, και τα περασμένα χρόνια μάλιστα τα έκαναν λίγο πολύ. Το έκαναν, το στήριζαν οικονομικά, λίγο πολύ τους ξέρουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αξιοποίηση του Νίκου Μπιάλη, ένα τεράστιο μέγεθος για την ιστορία του συλλόγου, να έρθει ξανά στο γήπεδο, η δική του παρουσία, η οποία θα συσπηρώσει ακόμη περισσότερο τον κόσμο, γιατί μεγαλύτερο από μια εικόνα ο Νίκος Γκάλης στα επίσημα του γηπέδου και λίγα μέτρα πιο κάτω μπροστά του ο Παναγιώτης Γιαννάκης, επικεφαλής τον μπάγκο της ομάδας, να δίνει τις δικές του μάχες εντός του παρκέ. Αξιοποίηση και αναβάθμιση ουσιαστικά του εμπορικού τμήματος της ΚΑΕ, να μπορέσει η εταιρεία να αρχίζει και να πουλάει, προκειμένου να φέρει επιπλέον έσοδα στα ταμεία της. Όλα αυτά τα ανέλησε με λεπτομέρειες το μεγαλομέτωχο ο παραιτητής πρόεδρος της ΚΑΕ, ο κ. Αρβανίτης, και περιμένει πλέον την απάντησή του, περιμένει πλέον το τι θα αποφασίσει, καθώς πλέον έχει μια συνολική εικόνα ο κύριος Λάσκαρης, καθώς έχει και την πρόταση από την πλευρά του κυρίου Καπάζογλου, κατά δήλωση μάλιστα και του κυρίου Παπακυριάκη, ο οποίος όταν συναντήθηκε με τα μέλη του Aristophanes Club γνωστοποίησε ότι υπάρχει και αυτή η προοπτική. Έχει πλέον στα χέρια του τις δύο προτάσεις από τις ενδιαφερόμενες πλευρές και του ζήτησε ο κ. Αρβανίτης από τον Νίκο Λάσκαρη, του ζήτησε μέχρι σήμερα να του δώσει την τελική του απάντηση, καθώς ο χρόνος πιέζει, οι αρμοδιότητες τρέχουν, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές που έχει να διαχειριστεί η ΚΑΕ και δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Περιμένει λοιπόν το τηλεφώνημα του Νίκου Λάσκαρη σήμερα ο Λευτέρης Αρβανίτης για να του πει τι ακριβώς έχει επιλέξει και ποια είναι η οριστική του απόφαση. Η αλήθεια είναι πως νωρίς το μεσημέρι δύο άνδρες συνομίλησαν. Ο κ. Αρβανίτης επικοινώνησε με τον κ. Λάσκαρη σχετικά με το θέμα για να ενημερωθεί σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ο κ. Λάσκαρης ήταν σε μια συνάντηση, σε ένα meeting, οπότε δεν είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν. Φαντάζομαι μπορεί και κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας απέναντι στην Μπεσίκτας να μιλήσουν οι δύο άνδρες και να έχουμε νεότερα έως το βράδυ. Πάντως, σήμερα η πλευρά του κ. Αρβανίτη περιμένει μια απάντηση από τον μεγάλο μέτωπο. Μάλιστα. Ωραία. Αργότερα θα έχουμε, φαντάζομαι, και ρεπορτάζ και για αυτό το ζήτημα στο περιθώριο του αγώνα. Φαντάζομαι θα έρθει και ο Λευτέρης εκεί, ο Αρβανίτης, οπότε θα τα συζητήσετε και θα σας ενημερώσει για το αν υπάρχει νεότερη εξέλιξη. Μακάρι να βρεθούν οι λύσεις που πρέπει να βρεθούν για την ομάδα, γιατί έχουν πλέον στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Τον έφαγες. Τον έφαγες, με συνοπτικές διαδικασίες. Δες πώς θα σε φάω εγώ, διάλειμμα. Εδώ είμαστε, τελειώνουμε σιγά σιγά, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. 7.30 ώρα θυμίζω το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην Μπεσικτάς. Έχει και Ολυμπιακός ΑΕΚ 7.30 ώρα. Ο Λίμπερο βέβαια θα έχει αργότερα
Και πάω κατρόμητος 10 παρατέταρτο και παίζει ο ΠΑΟΚ μπάσκετ με την Τενερίφη εκτός έδρας, μην το ξεχνάμε και αυτό. Υπάρχει δηλαδή αρκετά, υπάρχουν αρκετά πράγματα και αρκετές μεταδόσεις για όλους τους φίλους όλων των ομάδων για να τα παρακολουθήσουν. Ο Πανιώνιος πάντως το παιχνίδι με τη Λαμία άνοιξε το σκορ στο 70. Πλέον είμαστε στο 74. Πανιώνιος Λαμία 1-0 στο πρώτο παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για το φίλο Πρωτάιν υπήρξε συνάντηση του κυρίου Λάσκαρη και με τον άλλον Πόλο για την ΚΑΕ Άρης. Υπάρχει μια φημολογία ότι υπήρξε. Τώρα το με ποιον υπήρξε είναι λίγο περίεργο. Εικασία να κάνω. Εντάξει, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Παπακυριάκης είναι ότι έχουμε πρόταση από την πλευρά του κυρίου Καπάζουγλου. Αυτό είπε ο κύριος Παπακυριάκης. Γενικότερα όμως δεν έχουμε και πολλές πληροφορίες από εκείνη την πλευρά. Υπάρχει πληροφόρηση ότι ο κύριος Ζουλιάμης συμμετέχει στην κίνηση, ότι είναι και άλλοι αριανοί επιχειρηματίες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει η φημολογία επίσης ότι πιο πολύ ο κύριος Λάσκαρης συγκλίνει προς την πλευρά του κυρίου Αρβανίτη, αλλά αυτά αντιλαμβάνεστε όλοι ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε σήμερα εξέλιξη. Το αν θα προκύψει ή όχι θα το δούμε στην πράξη 100%. Μπορούμε να αλλάξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο τη μουσική. Να βάλουμε κάτι πιο τέτοιο, ρε φίλε. Κάτι πιο... όχι ελληνικό. Κάτι πιο γρήγορο. Για να κάνω την μπάσα που πρέπει να κάνω στον κύριο τέτοιο. Στον κύριο Μοσχοβίτη που ακολουθεί εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Basket City, παιχνίδια έχει σήμερα. Basket Άρη, Basket Πάο, χαμός. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι το χαλαρό. Εγκεφαλικό θα πάθει ο Σαββόπουλος. Λοιπόν, αυτό το έχουμε για να κάνουμε αποφώνηση. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όσον αφορά το All About Aris On Air ή On Air, όπως το λένε οι μορφωμένοι. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, μείνετε εδώ στο Λίμπερο. 10-12 το πρωί έχουμε βέβαια τρόικα, μην το ξεχνάτε και αυτό. Α, ωραία τα λέει ο συνάδελφος. Πολύ ωραία. Πήρε, το έχω ανεβάσει. Μια χαρά τα λέει ο συνάδελφος, οπότε και εμείς τον αφήνουμε να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Νίκο Μοσχοβίτης έρχεται στο στούντιο, θα τα πει όλα και βεβαίως θα συνδεθούμε με Νίκ Γκαλισκόλα αργότερα για τη μετάδοση του αγώνα από τον κύριο Σταμάτη Μουρελή. Ενημέρωση για όλα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Γεια σας!